Τη διαγραφή του Θοδωρή Ζαγοράκη από την Ευρωομάδα τη Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Τέλειο Πέτσα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών μετά τι απειλέ του Ευρωβουλευτή ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί αν πέσει η κατηγορία στο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Παράλληλα, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο ανακοίνωσε πω μέχρι το απόγευμα η κυβέρνηση αναλαμβάνει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου να μην επιβάλλονται εξοδοτικέ κυρώσει για θέματα όπω αυτά για τα οποία γνωμοδότησε η Επιτροπή Επαγγελματικών. Επομένω, ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη δεν κινδυνεύουν με υποβιβασμό από το πρωτάθλημα τη Super League. Α σημειωθεί ότι με τον κύριο Ζαγοράκη επικοινώνει ο επικεφαλή τη Ευρωομάδα τη Νέα Δημοκρατία, Ευάγγελο Μαϊμαράκη, και του ανακοίνωσε την απόφαση του πρωθυπουργού για την διαγραφή του. Την ώρα που η χώρα κάνει το άλμα προ τα εμπρό, ξεπερνώντα διχαστικά διλήμματα του παρελθόντο, δεν έχει την πολυτέλεια να διχάζεται με αφορμή το ποδόσφαιρο. Ιδίω σε τόσο κρίσιμε στιγμέ για τα εθνικά μα θέματα. Η κυβέρνηση σέβεται το αυτοδιοίκητο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν θα επιτρέψει όμω ένα θέμα του ποδοσφαίρου να θέσει σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή που τόσο δοκιμάστηκε στα χρόνια τη κρίση. Ούτε θα μείνει θεατή στο θέατρο του παραλόγου που εξελίσσεται με φόντο διαχρονικέ παθογένειε που προσβάλλουν κάθε Έλληνα πολίτη. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, αναλαμβάνεται άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου να μην επιβάλλονται εξοντωτικέ κυρώσει για θέματα όπω αυτά για τα οποία γνωμοδότησε η Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού. Η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται. Με απόφαση του Πρωθυπουργού διαγράφεται από την Κοινωνική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Ευρωβουλευτής κ. Θεόδωρος Ζαγοράκης. Όλα ξεκίνησαν όταν χθε, μόλι έγινε γνωστή η απόφαση τη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που οδηγούσε τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη σε υποβιβασμό. Ο Θοδωρή Αγοράκη, με μια εχμηρία και προσεκτική δήλωση, απείλησε πω θα ανεξαρτητοποιηθεί εφόσον εφαρμοστεί η εισήγηση τη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Μεταξύ άλλων, ανέφερε: Το μείζον αυτή τη στιγμή είναι να μην σταματήσει άμεσα η συγκεκριμένη φαρσοκομοδία. Εάν αυτό δεν γίνει, εάν ο ΠΑΟΚ δεν δικαιωθεί, εγώ δεν μπορώ να συνευρίσκομαι στην ίδια πολιτική στέγη με όλου αυτού που βάλουν καθ' υπόδειξη τρίτων εναντίον του ΠΑΟΚ και του ιδίου του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεσμεύομαι ότι θα δώσω τον αγώνα μου με όλε τι δυνάμει που έχω για την δικαίωση του ΠΑΟΚ από όπου και όπου χρειαστεί.